Θέλω λίγο να σας ρωτήσω πριν από οτιδήποτε άλλο, αν συνάδει, αν θέλετε, και με τα δεοντολογικά ήθη, η μία είδηση να είναι κολλημένη πίσω από την άλλη και τελικά τα σούπερ, οι τίτλοι, το λέω για τον κόσμο, να μην φεύγουν γρήγορα από κάτω και να μείνει η τρομοκρατία σε όλες τις ειδήσεις, είτε είναι για τα πανεπιστήμια, είτε είναι τώρα για τον πρόεδρο της Κίνας. Κύριε Σιγήνη, εγώ απλώς θα σας θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια, όχι πολλά, αλλά αρκετά, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η ενημέρωση γενικά, είναι επιστήμη. Δεν είναι πια ο δημοσιογράφος που ήταν έτσι στο παρελθόν ή ο χώρος ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να ήταν από μία σειρά διαφορετικά προερχομένων ατόμων με διάθεση για την είδηση, με διάθεση να δώσουν την είδηση, με διάθεση να ενημερώσουν τον κόσμο. Αλλά τώρα πια είναι το ειδησιογραφικό και στις ιστοσελίδες που παρακολουθούμε, αλλά και στα άλλα μέσα, συντριπτικά και παγκόσμια, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Στα χέρια πολύ λίγων ανθρώπων, με στόχο να δημιουργήσουν είδηση μέσα από την παραπληροφόρηση, μέσα από τη σύγχυση της είδησης. Αυτό βέβαια έχει ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται. Εγώ απλώς μπορώ να το καταθέσω ως γεγονός που παρατηρώ πολλά χρόνια τώρα παγκόσμια. Λοιπόν, για να το διαχωρίσω, γιατί θα έρθω και μετά, είστε ακαδημαϊκός δάσκαλος, πανεπιστημιακός δάσκαλος. Ας ξεκινήσω από αυτό που είναι εμφανίζοντας μεγάλη επιτυχία της τρομοκρατικής, μια νέα τρομοκρατική φουρνιά, επαναστατική αυτοάμυνα, μάθαμε το όνομά της. Έχουμε τρεις συλλήψεις, δόθηκαν και τα στοιχεία στη δημοσιότητα. Εσείς έχετε περιγράψει στο παρελθόν αυτές τις νέες φουρνιές. Δεν είναι και τόσο νέες πια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που ήδη έχουν έρθει τώρα στην επιφάνεια, τι συμπέρασμα βγάζετε, με τη συλλήψη εννοώ? Ναι, κατάλαβα τι εννοείτε. Βλέπω ότι έχω να κάνω πάλι με μια συγκεκριμένη τύπου οργάνωση. Περίκλειστες θα έλεγα. Αυτές είναι κλειστές οργανώσεις. Γιατί έχουμε και μια σειρά από ανοιχτού τύπου οργανώσεις, έχουμε και τις κλειστού τύπου. Αυτές ανήκουν στο κλειστού τύπου, στις οποίες έχουν και μια κινητικότητα όσον αφορά τα οπλικά συστήματα. Και βέβαια εδώ μας ήρθε και μια καινούρια διάσταση, η διάσταση της ηλικίας των ατόμων που είδα να συλλαμβάνονται. Αυτό συνήθως δεν το έβλεπα στο παρελθόν ή το έβλεπα πολύ λιγότερο. Τώρα είδα μεγαλύτερα τη ηλικία άτομα, τα οποία μένα μου λένε το εξής. Μου λένε καταρχήν ότι είναι στο χώρο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν είναι χθεσινή. Και κατά δεύτερο, όταν δεν λειτουργούν κάνοντας επιθέσεις, τότε λειτουργούν ως καθοδηγητές, ως ηγέτες, ως αυτοί οι οποίοι κάνουν τις στρατολογήσεις. Και από ό,τι βλέπω και από την ειδησιογραφία, θα κρατήσω την ειδησιογραφία που μου δίνεται από τις επίσημες αρχές, πράγματι έτσι λειτουργούσαν έως τώρα. Αυτό ανοίγει πάρα πολύ, γιατί ανοίγει και με τη χρήση των όπλων. Τόσο μεγάλα οπλικά ή μάλλον ποσότητα οπλικών συστημάτων είχα δει παλαιότερα στον επαναστατικό αγώνα. Μια αντίστοιχη οργάνωση αυτής της κατηγορίας κλειστού τύπου, όπου ο επαναστατικός αγώνας με τις συλλήψεις των δύο ηγετών του φάνηκε ότι έμπαινε σταδιακά στο περιθώριο. Τώρα ένα από αυτά τα άτομα λειτουργούσε και στον επαναστατικό αγώνα, είχε συλληφθεί και για αυτό το λόγο. Δίνει λοιπόν μια άλλη διάσταση, η οποία επίσης συζητιέται πολύ στον τομέα της τρομοκρατίας, που αφορά το κατά πόσο υπάρχει συνεργασία μεταξύ οργανώσεων, αλλαγή ονομάτων των ιδίων πάνω κάτω οργανώσεων, μια διαδοχική πορεία τους με τη χρήση των όπλων και των εκρηκτικών εννοώ. Άρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον νέο κεφάλαιο. Βέβαια εδώ εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βάλω και το σκεπτικό της παντελούς έλλειψης ιδεολογίας που έχουν αυτές οι οργανώσεις, όπου συχνά πυκνά τις βλέπω να είναι να χρησιμοποιούν τη βία ως αυτό σκοπό. Δεν μου λέτε, κυρία Μπόση, αποκλείεται το ενδεχόμενο με βάση το χαρακτηρισμό που δίνεται στα τυπικά τους γνωρίσματα, με αυτά που ξέρουμε φυσικά όλοι, ότι είναι κλειστές ομάδες, αυτό να σημαίνει ότι η μία ανανέωση τους βάζει περίπου σαν τις μουσικές καρέκλες, όσο μειώνονται αυτές να παίζουν στις ίδιες θέσεις, μάλλον σε διάφορες θέσεις τα ίδια πρόσωπα, αυτή είναι η σωστή έκφραση? Κοιτάξτε, αυτό το που έχουμε δει και αυτό που έχουμε παρατηρήσει, αυτό παρακολουθώ παγκόσμια και Σαχίνη, δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά μόνο την Ελλάδα και κακώς μόνο στα ελληνικά πλαίσια μπαίνει και δεν ασυζητιέται. Αντίστοιχου τύπου τέτοιες οργανώσεις υπάρχουν παντού.
Αυτό δυστυχώς δεν το έχω ακούσει κανένα να το λέει εδώ. Υπάρχουν όμως και λειτουργούν με τον ίδιο τύπο. Αυτό που παρατηρώ σε αυτό, αυτό που βλέπω τώρα, μία υπόθεση θα κάνω γιατί χρειαζόμουν περισσότερα στοιχεία. Μπορώ να πω ότι συχνά όταν μία οργάνωση κλειστού τύπου, είτε έχουν συλληφθεί τα μέλη της, είτε υπάρχει ένα ζήτημα διάβρωσης ή όποια τέτοια κατηγορία, τότε βλέπω ότι κάποια από τα μέλη μπορεί να αποχωρήσουν και να ενταχθούν σε οργανώσεις με νέο όνομα. Αυτό δεν σημαίνει συνέχεια, αλλά μπορεί να είναι και συνέχεια. Άρα κρατάμε τις επιφυλάκες μέχρι να δούμε τι άλλο θα μας πούν οι αρχές. Κατά τη γνώμη σας, μπαίνουμε σε μία νέα φάση, διότι υπάρχει και ένα σαφές αφήγημα από την πλευρά της κυβέρνησης, το δόγμα νόμος και τάξη και ασφάλεια. Θα έχει, πώς να το πω, η δράση αυτή θα έχει αντίδραση από αυτό το τμήμα, των τρομοκρατών, να το πω, της νέας φουνιάς, δεν ξέρω πώς μπορούμε να την πούμε. Ναι, νέες διαστάσεις της βίας. Εντάξει, είναι δύο οι λογικές εδώ που βάλατε. Το ένα είναι ότι ναι, ο χώρος, ο γενικότερος χώρος, η δεξαμενή αυτή των ανθρώπων, και είναι πολύ μεγάλη αυτή η δεξαμενή, όχι βέβαια ότι αρκετοί εξ αυτών επιθυμούν τη χρήση όπλων, καθ' άλλο. Όμως υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων η οποία θα κινηθεί και πράγματι θα δούμε μεγάλη κινητικότητα μεγάλου αριθμού ανθρώπων οι οποίοι θα διαφωνούν με τη λογική της ασφάλειας έτσι όπως παρουσιάζεται από το κράτος. Από την άλλη πλευρά θα δείτε ότι συντριπτικά μεγάλο μέρος των πολιτών συντάσσεται με την έννοια της ασφάλειας έτσι όπως παρουσιάζεται από το κράτος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Έτσι όπως παρουσιάζεται από το κράτος. Έτσι ακριβώς, και θα το δείτε, αυτό το βλέπω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι η τρομοκρατία, η βία, οι οργανώσεις αυτού του τύπου, από όπου και αν προέρχονται, έχουν φέρει, έχουν αναγάγει και με χρήση του κράτους την ανασφάλεια ως πρώτιστο όν, χρησιμοποιώντας διαρκώς την έννοια της ασφάλειας και δημιουργώντας διαρκώς και συρρυκνώνοντας, αν το θέλετε, κοινωνικά δικαιώματα με απόλυτη αποδοχή των πολιτών. Πείτε μου, κυρία Μπόση, αυτό που ουσιαστικά είναι ένας φαύλος κύκλος, έτσι για να τα λέμε, να καταλαβαίνόμαστε εδώ, κατά τη γνώμη σας μπορεί να οδηγήσει σε νέα χαρακτηριστικά ό,τι λέμε ως τρομοκρατικές οργανώσεις? Έχει ήδη φανεί αυτό το πρόσωπο εδώ και αρκετά χρόνια. Και απλώς να θυμίσω ότι αυτού του τύπου η τρομοκρατία, κύριε Σαχίνη, έχει απλώς συμβολικές διαστάσεις. Δεν απαιτεί αλλαγή συστήματος. Επειδή γνωρίζει τις αδυναμίες της, δρά εκδικητικά. Γι' αυτό είναι και πολύ επικίνδυνη η τρομοκρατία. Δεν ενδιαφέρεται για απώλειες. Έχει δηλώσει, έχει με γραπτά μας δώσει τις απόψεις της, δεν αναγνωρίζει αθώο θύμα. Έχει αναχθίσει τη λογική του ότι η βία είναι αυτός ο σκοπός. Δεν ενδιαφέρονται με λίγα λόγια για κοινωνικό αντίκτυπο. Αν και συχνά πυκνά βλέπω ότι μέσα στο γραπτό λόγο που δίνουν, στα γραπτά τους κείμενα, αναφέρονται στο κοινωνικό σύνολο, στο όνομα του οποίου υποτίθεται ότι δρούν. Ουσιαστικά όμως, από την άλλη, βλέπω ότι δεν τους απασχολεί καθόλου. Φεύγω από το κομμάτι αυτό και πάω σε μια είδηση που για την ώρα φαντάζει λιγάκι περίεργη. Δηλαδή, στη νεκρή ζώνη μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, κυρία Μπόση, ναι, υπάρχει ένας άνθρωπος που φέρεται ότι μετήχε στον Daesh, τον ISIS. Οι Τούρκοι λένε στα πλαίσιο το ότι εμείς δεν είμαστε ξενοδοχείο τρομοκρατών, Ισλαμιστών κτλ. Να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Ο συγκεκριμένος φέρεται να είναι Αμερικανός. Οι Έλληνες λένε εμείς δεν τον παραλαμβάνουμε. Και είχαμε χθες αυτή την εικόνα. Ήταν λίγο στημένη εικόνα από τα τουρκικά μέσα, αλλά ήταν μια εικόνα. Τι μας λέει αυτό? Σε παρακολούθησε και έχει πολύ ενδιαφέρον. Μας λέει πολλά πράγματα. Μας λέει, το πρώτο είναι ότι ο Ερντογάν αυτό που λέει το κάνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε όλοι υπόψη μας. Επειδή λέει πάρα πολλά, αλλά έως τώρα ό,τι έχει πει το έχει κάνει πραγματικότητα. Και αυτό το ανήγγειλε. Δεν είναι κάτι ότι ξαφνικά άρχισε να στέλνει ανθρώπους, αλλά φαίνεται ότι η χρησιμότητα αυτών των ανθρώπων πλέον δεν του είναι ικανοποιητική. Και αυτό που λέω είναι εξαιρετικά σκληρό και έχει σχέση με το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουμε ότι ο Ερντογάν χρησιμοποίησε αυτούς τους ανθρώπους, χρησιμοποίησε τον Daesh, χρησιμοποίησε το Ισλαμικό κράτος προς όφελός του. Τώρα φαίνεται ότι ένα τμήμα εξ αυτών και για το φαίνεστε, για το διεθνές φαίνεστε, αρχίζει να το αποστέλει πίσω στα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς τα ευρωπαϊκά κράτη του έχουν δείξει, του έχουν τρίξει και λίγο τα δόντια και πολύ, πολύ λίγο όσον αφορά την ενέργεια και τη Μεσόγειο. Για μας σημαίνει κάτι επιπλέον? Δηλαδή το γεγονός. Απλά πράγματα. Το γεγονός ότι το πρώτο και καλύτερο τον έστειλε σε εμάς είναι πολύ σημαντικό. Έναν Αμερικανό υπήκο, αν το θέλετε, ήρθε στα
ελληνοτουρκικά σύνορα. Θα μπορούσε να είχε στείλει με ένα αεροπλάνο Α στα αμερικανικά σύνορα. Που δείχνει ότι έχει μια ευκολία αύξηση των πιέσεων. Από εκεί και πέρα, σωστά φερθήκαμε και δεν τον παραλάβαμε. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, μπορεί να μας οδηγήσει στην αμέσως επόμενη λογική σκέψη περί προσφυγικού μεταναστευτικού ροών και τα όσα συμβαίνουν στο Αιγαίο και στα νησιά μας? Αυτό εκ των πραγμάτων συμβαίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει, είναι αυτό το οποίο λέει διαρκώς και αυτό και κατ' επανάληψη έχει πει ότι θα στείλει πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι θα συνεχίσουν αυτές οι ροές, θα συνεχίσουν αυτά τα προβλήματα, γιατί πλέον για τον Ερντογάν ή το μεταναστευτικό είναι ένα άτυπο είδος όπλου. Και εμείς, κυρία Μπόση? Εμείς είμαστε αναγκασμένοι και να παίρνουμε όλο αυτόν τον κόσμο και είμαστε υποχρεωμένοι, διότι είμαι εκεί στο βάση του δικαίου, αλλά και για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους και σκοπούς, να παραλαμβάνουμε αυτούς τους ανθρώπους και να παρέχουμε αυτά που οφείλουμε να παρέχουμε ως κράτος δικαίου και δημοκρατία. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει εκ των πραγμάτων να ελέγχονται αυτοί οι άνθρωποι με πολύ μεγαλύτερη σχολαστικότητα και από το ίδιο το κράτος και όχι από αυτές τις παράξενες ΜΚΟ οι οποίες έχουν κατακλείσει τον τόπο. Λοιπόν, έρχομαι, δεν θα κλείσω με αυτό, αλλά έρχομαι σε αυτό με το οποίο περίπου ξεκινήσαμε. Και επειδή οδεύουμε και για την 17η Νοέμβρη, είπαμε για το δόγμα νόμος και τάξη. Για πολλούς είναι και μια προσπάθεια φυγής προς τα μπρος λόγω της αποτυχίας και αυτής της κυβέρνησης στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Εγώ δεν λέω αποτυχίας, λόγω της φέρουσας λανθασμένης αντίληψης όσο είναι στην αντιπολίτευση. Γιατί όταν έρχεσαι στην κυβέρνηση, συγκρούεσαι με την πραγματικότητα. Θέλω να σας ρωτήσω. Η κουβέντα την είχαμε κάνει πριν μερικούς μήνες. Είχατε πει ότι ναι, το άσυλο χρειάζεται κάποια άλλα χαρακτηριστικά, όχι αυτά που τους δίνουν τα κόμματα. Φοβάμαι όμως ότι στο τέλος θα πάμε στη λογική του πώς ερμηνεύεται και κατά πώς βολεύει τον εκάστοτε. Εν προκειμένου, χθες, κυρία Μπόση, η αστυνομία βρέθηκε μπροστά σε φοιτητές και όχι μπαχαλάκηδες. Κοιτάξτε, το θέμα του ασύλου είναι το πολύ μεγάλο θέμα, αλλά είναι και εξαιρετικά απλό. Σας θυμίζω ότι οι Βρετανίες έχουν το δικαίωμα να καλέσουν τις αρχές εφόσον θεωρήσουν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λύσουν οι ίδιες οι Βρετανικές αρχές. Υπήρχε αυτή η δυνατότητα, πάντα υπήρχε και πάντα μπορούσαν να επιλύσουν προβλήματα με επιμέρους καλώντας τις αρχές ασφαλείας για να επέμβουν σε ένα συγκεκριμένο αλφα περιστατικό το οποίο έκριναν ότι έπρεπε να τις καλέσουν. Από εκεί και πέρα, όλο αυτό το σκεπτικό και όλο αυτό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι, μου θυμίζει τουλάχιστον και το πώς λειτουργεί η αστυνομία από την άλλη, μια στροφή, αν το θέλετε, σε παγκόσμια το βλέπω, μια στροφή προς ένα άκρατο συντηρητισμό. Ένα συντηρητισμό που βαθαίνει το ρήγμα μεταξύ πολιτικών και πολιτών, μεταξύ πολιτικών κομμάτων ή πολιτικών απόψεων και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών. Και βέβαια εδώ είναι πολλά τα ερωτήματα. Μέχρι με ποιο σημείο μπορούν και δικαιούνται οι αρχές να χρησιμοποιούν τις αρχές ασφαλείας και μέχρι ποιο σημείο μπορούν να υπάρξει ένας έλεγχος τους. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αυτά τα σκεπτικά. Δεν υπάρχει αυτή η λογική. Γιατί οι αρχές ασφαλείας είναι ένα εργαλείο. Το χρησιμοποιείς έτσι όπως θέλει το κράτος. Θα δράσει ανάλογα με την εντολή που θα πάρει. Και τι είδους εντολή θα πάρει και με ποιο τρόπο θα εφαρμόσει αυτή την εντολή. Είναι δηλαδή ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο από απλά βγαίνουν έξω οι φοιτητές και έρχεται η αστυνομία και χτυπιέται με τους φοιτητές. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και είχαν κλείσει εδώ και αρκετά χρόνια. Εδώ επανερχόμαστε πάλι και συζητάμε πάλι τα ίδια για άλλη μια φορά. Έχετε δίκιο εσείς, αλλά όπως είπατε σωστά, φαίνεται ότι είναι ένα φαινόμενο που. Κοιτάξτε, χθες είδαμε εκπληκτικές εικόνες στο Χονγκ Κονγκ, ο αστυνομικός έβγαλε το όπλο και πυροβολούσε διαδηλωτές. Επίσης, έχετε δει πάρα πολύ συχνά πυκνά τις Αμερικανούς αστυνομικές αρχές. Θα σας πει κάποιος λοιπόν ότι εμείς τώρα δεν είμαστε τόσο κοντά σε αυτές τις εικόνες. Αλλά εσείς τι προοικονομείτε εδώ μιλώντας μαζί μας? Μας λέτε ότι σήμερα δεν είναι αυτές τις εικόνες. Αλλά δράσεις. Ανάλογα πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Τι εντολή θα πάρουν. Έχετε έναν. Όχι φόβο. Έχετε μία αγωνία ότι τα πράγματα μπορεί να εκτραχυνθούν με την έννοια. Το δόγμα νόμος και τάξη να είναι η βασική αιτία του μπάχαλου, τελικώς. Αυτό είναι και μια λογική την οποία ονομάζουμε δράση-αντίδραση. Δηλαδή είναι μια λογική την οποία σημαίνει ότι σε εισαγωγικά οποιοδήποτε μπαχαλάκηδες θα λειτουργήσουν γιατί περιμένουν τον αστυνομικό να φερθεί με τον τρόπο που φέρεται. Από την άλλη ο αστυνομικός θα φερθεί με τον συγκεκριμένο τρόπο, δηλαδή περιμένει
την αντίστοιχη πλευρά να κάνει αυτά που κάνει. Mm. Άρα εδώ υπάρχει μια, αυτό όπως είπα, δράση αντίδραση, η οποία διαρκώς ανακυκλώνει ένα σύστημα τελείως άρρωστο. Θα μπορούσαν να μπουν σε τελείως διαφορετικές βάσεις. Αλλά για να μπουν σε διαφορετικές βάσεις θα πρέπει να ειδωθούν με διαφορετική οπτική γωνία. Αυτή η οπτική γωνία δεν την έχουν οι ελληνικές κυβερνήσεις, καμία εξ αυτών. Ξέρετε, κύριε Μπόση, γιατί θα αλλάξω αμέσως ταχύτητα, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό που περιγράφετε τώρα. Κοιτάξτε, δεν είναι φαινομενικά, δεν είναι ασύνδετα. Έλεγχοι σε κλαμπ, όπως προχθές στο Γκάζι, γινόντουσαν και στο παρελθόν. Αλλά αυτό που έγινε προχθές έχει γίνει του Twitter το ανάγνωσμα. Μπορεί να μην το έχετε εσείς υπόψη σας. 300 ναι, άνθρωποι. Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα. 300 ναι. άτομα με τα χέρια στο κεφάλι. Καθυλώθηκαν και τα λοιπά. Ένα. Έχουμε αυτά που γίνονται έξω από την ΑΣΟΕ. Δεν λέω εγώ τη Γιάφκα. Λέω αυτά που συνέβησαν χθες. Για μένα έχουν παρανοήσεις. Δύο. Τρία. Έρχεται μια αλλαγή του ποινικού κώδικα και το πρώτο μέλημα ενός υπουργού είναι να μας πει ότι είναι ποινικά κολάσιμη πια η ύβρις προς τα θεία. Εγώ είπα ότι ο Θεός δεν είναι ένομο αγαθό, παράγει ο ίδιος για όσους πιστεύουν αγαθά, δεν είναι ο ίδιος ένομο αγαθό, αλλά αυτό δεν δείχνει μια συντηρητική στροφή στην αντίληψη. Αυτό νομίζω ότι το δείχνει και το δείχνει εδώ και σε παγκόσμια διάσταση. Το βλέπω διαρκώς, και μέσα από τα ακραία πολιτικά κόμματα, το ένα μετά το άλλο εμφανίζονται παγκόσμια. Το βλέπω σε αυτό που συμβαίνει στη Λατινική Αμερική, το βλέπω σε αυτό που συμβαίνει στην Αφρική, το βλέπω αυτό που συμβαίνει στην Ασία. Παντού το βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν μια στροφή, μια νέα εποχή που έρχεται, στην οποία ο συντηρητισμός πλέον γίνεται τρόπος σκέψης, ζωής και καθημερινότητας, με αποδοχή εκ των πραγμάτων τμήματα των πολιτών όλων αυτών των κρατών που βιώνουν αυτά θα έρθουν σε ρήξη με το κράτος τους. Νομίζω ότι έχουμε μπει εδώ και χρόνια, αλλά τώρα πλέον θα αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο της καθημερινής βίας. Λέει εδώ ένας ακροατής, πείτε στην κυρία Μπόση, ταυτίζομαι μαζί της και φαντάζομαι ότι ούτε της ίδιας της αρέσει. Μάλλον θα τη ματώνει η εικόνα ΜΑΤ μέσα στο πανεπιστήμιο. Όποιος δεν έχει περάσει από το πανεπιστήμιο ούτε απ' έξω δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Ακριβώς έτσι. Βέβαια ματώνει η εικόνα και βέβαια δεν θέλω και βέβαια διαφωνώ κάθετα με τη χρήση των αστυνομικών αρχών προς σε 20, 30, 40 παιδιά τα οποία στεκόταν μπροστά χωρίς καλυμμένα πρόσωπα, κανονικότατα φοιτητές οι οποίοι ήταν εκεί για να. Μιλώντας κατά της κατάργησης του ασύλου. Αυτά έχουν το δικαίωμα. Δημοκρατία είμαστε, έχει το δικαίωμα να εκφράσει το λόγο του. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε ως εξής. Ενώ μιλάμε, στην πατρίδα μας είναι ο πρόεδρος Κίνας. Μαζί έχουμε συζητήσει για όλα τα μεγάλα ζητήματα, την πολυπολικότητα, πώς οι όροι ασφάλειας και ισχύως έχουν αλλάξει. Υπενυχτήκατε πριν από λίγο αυτά που γίνονται και στη Λατινική Αμερική. Ένας κόσμος που αλλάζει. Αλλάζει θεαματικά, δεν υπάρχουν δεδομένα. Και θέλω να μου πείτε έτσι κλείνοντας, κύριε Μπόση, τι βλέπετε να διαμορφώνεται τελικώς? Έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που αναφέρατε. Πράγματι, εκείνα την παρακολουθώ πάρα πολύ στενά, μια και ασχολήθηκα και πολύ εκτενώς με τα BRICS. Εκείνα που βλέπω τη διεθνή της κινητικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο το εμπόριο που συνήθως ψυχνά πυκνά παρακολουθούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή με τον τρόπο που οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιδρούν γι' αυτό, αλλά την κινητικότητα της Κίνας στην Αφρική, την Ασία, σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα υπάρχουν και μια σειρά από άρθρα καινούργια, θα σας τα αναφέρω τώρα, τα οποία προέρχονται από οι Ηνωμένες Πολιτείες και αναφέρουν ότι η Κίνα υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιήσει και τον τουρισμό ως όπλο. Δηλαδή, αν αρχίσει και στέλνει εκατομμύρια τουρίστες εκτός Κίνας, έχει τη δυνατότητα, μπορεί, έχει πάρα πολύ κόσμο και αυτό πέρα από τα βοηθήσει οικονομίες άλλες χώρες μπορεί να αρχίσει να δημιουργεί και άλλες φύσεις ζητήματα έτσι όπως το αγγίζουν αυτοί. Πράγματι η διεθνή κινητικότητα της Κίνας είναι σε τομείς ενέργειας, τομείς εμπορίου, είναι για να αναδείξουν σταδιακά ως μια ισχυρότατη νέα δύναμη σε έναν πολυπολικό κόσμο που ζούμε. Θεωρώ ότι η εδώ επίσκεψη, αλλά και η ιδιαίτερη επίσκεψη εδώ στον Πειραιά που είμαι εγώ, στο λιμάνι με την Κόσκο, δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον της χρήσης αυτού του χώρου για μεγαλύτερη δίσδυση στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.